Επιλέξαμε λοιπόν στην πρεμιέρα να είναι εδώ επικεφαλής από τη Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής. Είναι ο κύριος Γιάννης Πρωτούλης, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε να απαντήσουμε σε πάρα πολλά, κύριε Πρωτούλη. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Ευσταθίου, εκλεκτός συνάδελφος δημοσιογράφος 902.gr. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, θα απαντήσουμε στα δικά σας ερωτήματα. Να πω ότι εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή και στο YouTube, στο σημείο αναφοράς για την εκπομπή. Ξεκινάμε αμέσως και πριν πάρουμε το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Πρωτούλη, γιατί πρέπει να πω ότι είχαμε και πριν από λίγες ώρες το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην Σταμάτα. Είχαμε και 112 εκεί στους κατοίκους να παραμείνουν στο σπίτι τους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Άρη του Δημητρίου για την κακοκαιρία, για το φαινόμενο αυτό της ψυχρής λίμνης. Ξεκινά από σήμερα έως και την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή οι μετεωρολόγοι, αλλά και οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό. Πάμε να το δούμε και να ξεκινήσουμε από την πολιτική προστασία. Επιποδώς έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός και ειδικότερα η πολιτική προστασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από το κύμα κακοκαιρίας που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα σαρώσει τη χώρα από σήμερα ως και την Τετάρτη. Ήδη εν αναμονή της ψυχρής λίμνης που θα χτυπήσει με έντονες βροχές, χαλάζει κεραυνούς, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας, 8 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενεργοποιείται το 112. Ενώ αλλεπάλληλες είναι οι συσκέψεις σε επίπεδο Υπουργείου και τοπικής αυτοδιοίκησης για το συντονισμό των δυνάμεων. Όπως τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας, μετά την ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο, ο μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα και η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει σε ετοιμότητα όλα τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό για την πρόληψη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα. Τις τελευταίες ημέρες, σε συνεργασία με τους Δήμους, συνεργεία καθαρίζουν ρέματα και συντηρούν τις υποδομές αντιπλημμυρικής θωράκισης των πόλεων. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, συζητήθηκαν όλα τα μέτρα και οι δράσεις που απαιτούνται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Πρωτούλη, από αυτό και κύριε Ευσταθίου, να δούμε τι γίνεται ακριβώς με την πολιτική προστασία. Μετράμε αντίστροφα 34 μόλις ημέρες πριν από τις κάλπες. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο μιας υποψήφιας στην Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής, της κυρίας Γεωργιάδου. Να βάλουμε τέλος στην κανονικότητα των καταστροφών. Εσείς λέτε ότι το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Να τα πάρουμε καταρχήν ένα-ένα τα ζητήματα, επειδή είδα το ενδιαφέρον ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε. Και φυσικά ο δημοσιογράφος αναπαράγει τις επίσημες δηλώσεις που κάνουν οι κρατούντες, δηλαδή ο Υπουργός, η Περιφέρεια, οι συσκέψεις στα Υπουργεία κτλ. Να μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα. Εδώ έχουμε από την Οικονομική Επιτροπή, σας έχω φέρει να το έχετε να το δείχνετε, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, τι έχει γίνει με τους καθαρισμούς των ρεμάτων σε δύο πολύπαθες περιοχές, τη Δυτική Αττική και την Ανατολική Αττική. Δηλαδή μιλάμε για τις περιοχές εκείνες που κάθε φθινόπωρο έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και μάλιστα μιλάμε για τις περιοχές εκείνες που έχουν κατακαεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία 7 χρόνια, με διαδοχικές περιφερειακές αρχές και διαδοχικές κυβερνήσεις, έχουμε απολέσει το 33% της δασικής έκτασης της Αττικής, που κατά κύριο λόγο βρίσκονταν στη Δυτική Αττική και στην Ανατολική Αττική. Μιλάμε δηλαδή για τα Βίλια, για τη Μάνδρα, την Δηλία, μιλάμε για τα Γεράνια Όρη, μιλάμε στην Ανατολική Αττική τεράστιες εκτάσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Επειδή ακριβώς συνεχίζεται μια πολιτική σαν μια ιδιότυπη σκαταλαδρομία που ένας την παραδίδει στον άλλον, οι υπηρεσίες υποστελεχώνονται, η πολιτική προστασία υποχρηματοδοτείται, αρκετές θέσεις δεν αναπληρώνονται εργαζομένα. Έχουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα, είχαμε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 1.700 οι θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, που από το 2011 μέχρι τώρα χάθηκαν, γιατί άλλοι συνταξιοδοτήθηκαν, άλλοι έφυγαν και έχουν αναπληρωθεί μόνο οι 106. 1.700
είχαμε μείον συν 106. Αυτές οι υπηρεσίες τι έγιναν? Ναι. Αυτές οι υπηρεσίες δόθηκαν σε ιδιώτες, δεν υπάρχει κενό, γι' αυτό ακριβώς δεν προσλαμβάνονται εργαζόμενοι, γι' αυτό ακριβώς δεν στελεχώνονται υπηρεσίες, γι' αυτό ακριβώς δεν χρηματοδοτούνται αυτές οι υπηρεσίες, δίνονται σε ιδιώτες και σε εργολαβίες. Τι γίνεται με τις εργολαβίες? Είμαστε δηλαδή στο έλεος των εργολαβιών, δηλαδή μεγάλων εταιριών, οι οποίες ανταγωνίζονται για τα έργα. Έχουμε λοιπόν και λέμε Δυτική Αττική. Στη Δυτική Αττική μετά τις μεγάλες καταστροφές, δεν λέμε τώρα, λέμε για το 2021, τώρα έχουμε 2023. Ναι, πριν από 2 χρόνια λέτε κύριε Πρωτοβουλίου. Μάλιστα. Δόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, από την Οικονομική Επιτροπή, ένα έργο της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ για να καθαριστούν τα ρέματα. Επειδή οι εταιρείες ανταγωνίζονται μεταξύ τους και κάθε μία προσέφευγε ενάντια στην άλλη, τι έχουμε? Έχουμε να έχουν περάσει τόσα χρόνια και με αυτό εδώ το χαρτί που είναι της Δυτικής Αττικής, λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα. Τι εννοείται τίποτα? Δεν έχει γίνει τίποτα γιατί οι διαγωνισμοί από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των δημοσίων δαπανών έχουν ακυρωθεί. Οι διαγωνισμοί δεν έχουν προχωρήσει. Ναι. Λοιπόν, τα έργα δεν έχουν δοθεί στις εργολαβίες. Οι εργολάβοι συνεχίζουν και τσακώνονται ποιος θα πάρει τα 8 εκατομμύρια του έργου ή πώς θα τα μοιράσουν. Και τα ρέματα δεν έχουν καθαριστεί. Εδώ είναι το χαρτί. Ακύρωση το μεγάλο του έργου. Έργο της Μάνδρας. Εδώ, για να μας βλέπουν, και οι τηλεθεατές, ναι. Εδώ είναι η Οικονομική Επιτροπή που ακυρώνει, ναι. Ακυρώνει τον καθαρισμό των ρεμάτων, το οποίο ήταν να δοθεί σε εργολαβίες. Γιατί η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει ούτε έναν χειριστή, δεν έχει ούτε ένα μηχάνημα και δεν έχει υπηρεσία για να καθαρίσει τα ρεμάτα. Μισό λεπτάκι. Το βίντεο έδειξε ότι περιμένουμε κακοκαιρία Ντάνιελ. Πιθανά αυτή την ώρα κάποιες περιοχές να βρέχονται. Πιθανά να έχουμε πλημμύρες. Δεν υπάρχουν συνεργεία της περιφέρειας αυτή την ώρα. Κάτι να κάνουν για να μην κινδυνεύσουμε? Κάτι κάνουν για την εικόνα, όπως είδαμε. Κάτι κάνουν σήμερα που ξεκινάει το φαινόμενο. Κάτι κάνουν σήμερα, όπως κάναν και στις πυρκαγιές, που μέσα στην πυρκαγιά ανοίγαν αντιπυρική ζώνη. Αυτό κάνουν. Αυτή τη στιγμή κάνουν προπαγάνδα. Δεν κάνουν έργο. Το έργο έπρεπε να έχει γίνει. Από το 2021 μέχρι τώρα έχουν περάσει πόσα χρόνια. Έπρεπε τα ρέματα να έχουν καθαριστεί. Να έχουν διευθετηθεί τα ρέματα. Πάμε στην Ανατολική Αττική. Ναι. Στην Ανατολική Αττική, στο ίδιο έργο θεατές. 7 εκατομμύρια για να δοθούν στους εργολάβους. Οι εταιρείες, 5 εταιρείες, τσακώνονται μεταξύ τους ποια θα πάρει το έργο. Μία προσφεύγει απέναντι στην άλλη. Η καθυστέρηση στην καθυστέρηση. Ξέρετε πότε θα ανοίξει η νέα, πότε θα αποσφραγιστούν, όπως λένε οι φάγγελοι, ναι. Να ανοίξει ο διαγωνισμός, οι προσφορές, να ανοίξουν από τον διαγωνισμό οι προσφορές? Θα ανοίξουν, όπως μας ενημερώνουν εδώ, την Παρασκευή 3 Νοέμβρη του 2023. Εδώ. Μάλιστα. Εδώ θα 3 Νοεμβρίου του 2023. 3 Νοεμβρίου θα ανοίξουν οι προσφορές. Μετά από 2 λοιπόν, μήνες. Για τα ρέματα της Ανατολικής Αττικής, εδώ είναι. Παράταση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών. Καθαρισμός ρεμάτων περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, προϋπολογισμού 7 εκατομμύρια. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Άρα, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, τι αποδεικνύει αυτό? Ναι, αποδεικνύει αυτό που ζήσαμε με τις πυρκαγιές. Αποδεικνύει αυτό που ζούμε κάθε χειμώνα με τις πλημμύρες, αποδεικνύει αυτό που ζούμε με το χιονιά, αποδεικνύει αυτό που ζούμε σε κάθε, όπως λέμε εμείς, αναγκαίο έργο που υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Όταν πρόκειται για την προστασία της ζωής, της λαϊκής περιουσίας, υπάρχει αυτή εδώ η κατάσταση. Γιατί? Γιατί υπάρχει εκτεταμένη εμπορευματοποίηση, υπάρχει εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση, υπάρχει αυτή η πολιτική του κέρδους που δεν μπορεί να συμβαδίσει αυτή η πολιτική του κέρδους με την ανθρώπινη ζωή και την προστασία μας. Πώς είναι δυνατόν να συμβαδίζει κάποιοι να κερδίζουν εκατομμύρια και από την άλλη να προστατεύονται ολόκληρες περιοχές? Δεν μπορούν να συμβαδίσουν αυτά. Για να δώσω την απάντηση που δίνει η κυβέρνηση. Λέει ότι εγώ έφτιαξα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κάνουμε αλλεπάλληλες συσκέψεις. Δεν θέλουμε ούτε εμείς την καταστροφή στην Ρόδο μας, την καταστροφή στην Αττική μας, την καταστροφή σε όλη τη χώρα. Όπως λέτε, έχει καεί το 1/3 των δασικών εκτάσεων μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια. Έχουμε τεράστιες απώλειες ακόμα και στο επίπεδο του τουρισμού, μιλώ και σε οικονομικό επίπεδο. Υπάρχουν οι ανθρώπινες ζωές που θρυνούμε αλλεπάλληλα. 28 φέτος, ναι, στις πυρκαγιές. Τρομερές απώλειες.
Φυσικά. Τρομερές απώλειες, δεν μπορεί κανένας. Είναι θέμα έλλειψης οργάνωσης, κύριε Κοντούλη. Να πούμε. Δεν μπορεί κανένας αυτή τη στιγμή να μην συζητάει ότι είμαστε 17η μέρα που καίγει τη δαδιά. Είναι απίστευτο αυτό πράγμα που συμβαίνει. Και περιμένουμε 17η μέρα που καίγει η δαδιά. Αλλά ένα, θα πούμε, ένα σημειολογικό, όπως λένε, παράδειγμα. Ένα σημειολογικό παράδειγμα, γιατί το κράτος, αυτό το κράτος που έχουμε, που υπηρετεί ακριβώς τα επιχειρηματικά συμφέροντα και είναι το κράτος των επιχειρηματικών συμφερόντων, δεν είναι πάντα ανίκανο. Είναι επιλεκτικά ανίκανο. Mm-hmm. Για δείτε, και εσείς είχατε κάνει ρεπορτάζ, είχαμε αναφερθεί μέσα στο καλοκαίρι για ένα σπίτι στα Πατήσια, για χρέος που ξεκίνησε από 800 ευρώ, μαζεύτηκαν 3 πυροσβεστικά, 1 κλούβα ντομάτ, ασθενοφόρο και πόσοι άνδρες της αστυνομίας με πολιτικά για να κάνουν έξωση σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Είναι απίστευτο αυτό. Την ώρα που είχαμε πύρινα μέτωπα, 3 πυροσβεστικά βρίσκονταν στα Πατήσια για να κάνουν μια έξωση σε μια κατοικία. Και βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο που συζητάμε προχωράνε στη Βουλή άγρια αντεργατικά μέτρα, δηλαδή να δουλεύουν οι εργαζόμενοι 13 ώρες την ημέρα. 150 χρόνια μετά την κατάκτηση του 8ωρου. 13 ώρες την ημέρα να δουλεύουν από εξαήμερο, από πεθήμερο, με εναλλασσόμενους εργοδότες, λες και οι εργαζόμενοι είναι άλογα και θα έχουν εναλλασσόμενους αναβάτες από πάνω τους. Λοιπόν, και μάλιστα να χαρακτηρίζεται λίγο πολύ το δικαίωμα των εργαζόμενων όταν βλέπουν αυτή την κατάσταση και διεκδικούν, αγωνίζονται, απεργούν, να χαρακτηρίζεται ένα ποινικό αδίκημα το οποίο θα μπαίνει στη φυλακή και θα πληρώνει στα μιλιά της κεφαλίσω πάνω από 10.000 ευρώ πρόστιμο. Εδώ δεν δείχνει ότι μέσα στις φωτιές, μέσα στις πυρκαγιές, μέσα σε αυτή την καταστροφή που θα έπρεπε όλο το μυαλό, ο νους και του κρατικού μηχανισμού να αντιμετωπιστεί, βρίσκεται το μυαλό αλλού. Αυτό εννοούμε ότι είναι επιλεκτική ανικανότητα και δεν είναι ζήτημα κακοδιαχείρισης, γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια συζήτηση. Όχι. Αυτή τη συζήτηση την κάνουμε χρόνια ολόκληρα. Να. Κακοδιαχείριση το ένα, ανικανότητα το άλλο. Κάποια στιγμή, όσο ανίκανος και να είσαι, θα μάθεις. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι πολιτική επιλογή, για να το ολοκληρώσουμε. Είναι πολιτική επιλογή. Δίνεται τίτλο, πολιτική επιλογή. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν αυτά συζητηθεί. Δηλαδή, το 2007 η Πάρνηθα κάει και όλη η Ελλάδα. Είχαμε και πολλούς νεκρούς. Στη συνέχεια είχαμε και άλλες τραγωδίες. Μάνδρα, Μάτι, ξανά τα ίδια. Υπάρχουν τοποθετήσεις άλλων συνδυασμών στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι λένε για αυτά, έχουν διοικήσει. Εκπροσωπούν κόμματα που επίσης έχουν κυβερνήσει, διότι οι περιφερειακές εκλογές έχουν έντονο πολιτικό χρώμα. Πέρα από τα λόγια, μετά πάνω από τις καταστροφές, πάρα πολλοί ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα. Ναι. Πάνω στις τάχτες ή στους πνιγμένους ανθρώπους, στις πλημμύρες ή στις χαμένες λαϊκές περιουσίες. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο τι πολιτικές αποφάσεις παίρνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αν εξαιρέσουμε τη φωνή της λαϊκής συσπήρωσης, η οποία όχι μόνο επισημαίνει, όχι μόνο φέρνει τα προβλήματα, τα ζητήματα της καθημερινής αγωνίας των κατοίκων μαζί με τους κατοίκους στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα και με θέσεις προτάσεις και αντιμετώπισης, αν εξαιρέσουμε τη λαϊκή συσπήρωση, βλέπουμε μία απίστευτη ομοιογένεια, μπορούμε να πούμε, στην εξυπηρέτηση αυτής της πολιτικής που λέγαμε, η οποία εκφράζεται με ένα χαρακτηριστικό που είναι ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, ποιοι ψηφίζουν αυτούς τους προϋπολογισμούς που δεν φτιάχνουν αντιπλημμυρικά έργα, που δεν δίνουν λεφτά για την αντιπυρική θωράκιση, για την αντισεισμική προστασία, για την ασφάλεια του οδικού δικτύου, για να προσληφθούν εργαζόμενοι που συνεχίζουν και υπηρετούν την πολιτική εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που τα κόμματά τους περάσαν από την κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά. Επειδή έχουν περάσει και κάμποσα χρόνια, κοντεύουμε να κλείσουμε μια δεκαετία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ως Περιφερειακή Σύμβουλη, την πρώτη φορά ήταν το 2014, όταν είχε εκλεγεί Περιφερειάρχης η κυρία Δούρου. Στη λαϊκή συσπήρωση, λοιπόν, είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στον προϋπολογισμό. Τότε ήρθε ένας προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίστηκε εκτός από τη λαϊκή συσπήρωση από όλους τους υπόλοιπους σχεδόν ομόφωνα. Δηλαδή, ήταν εντυπωσιακό ότι η αντιπολίτευση τότε του κύριου Σγουρού είχε ψηφίσει αυτόν τον προϋπολογισμό. Εδώ θα κάνουμε μία παρένθεση. Τότε, στέλεχος της παράταξης του κύριου Σγουρού στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ο σημερινός διεκδικητής από το Μαξίμου της Περιφέρειας Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς. Ο κύριος Χαρδαλιάς είχε ψηφίσει τον προϋπολογισμό το 2014 και τα επόμενα χρόνια της κυρίας Δούρου. Με το αιτιολογικό ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ο δικός μου προϋπολογισμός. Εγώ τον έχω φτιάξει, εγώ τον έχω συντάξει και βγαίνανε τα στελέχη τότε της δύναμης ζωής της παράταξης κυρίας Δούρου και λέει πράγματι, επειδή δεν προλάβαμε, είναι 90% προϋπολογισμός Γουρός
και 10% προϋπολογισμός ΔΟΥΡ. Ερχόμαστε μετά στην επόμενη αλλαγή, ναι, όταν παρέλαβε ο κύριος Πατούλης. Ναι. Βλέπουμε πάλι το ίδιο έργο, αντεστραμμένους, ναι, ρόλους. Βγαίνει ο κύριος Πατούλης και φέρνει πανομοιότυπο προϋπολογισμό με την κυρία ΔΟΥΡΟ. Και λέει, επειδή ακριβώς και εμείς δεν προλάβαμε, ναι, ο προϋπολογισμός έβαλε ένα μεγαλύτερο ποστό, 85% Πατούλης, 15% ΔΟΥΡΟΥ. Αυτά είναι γραμμένα, μπορούμε να ανατρέξουμε, είναι στα πρακτικά, τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων αυτών των παρατάξεων. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σκηταλοδρομία, που τι έχει αυτός ο προϋπολογισμός. Έχει για τα αντιπλημμυρικά που συζητάμε το 3%, και μάλιστα μέσα στο 3% είναι ακόμα και η οδιοχέτευση των όμβριων υδάτων που μαζεύονται, που δεν είναι αντιπλημμυρικό έργο αυτό. Όχι. Είναι ακόμα και, βάζουν μέσα ακόμα και αποχετεύσεις που γίνονται, αυτό που διαφημίζουν τώρα για την Ανατολική Αττική, το οποίο ξεκίνησε το 2014, έχουμε 2023, ακόμα δεν έχει τελειώσει το έργο. Είναι το περιβόητο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων, δηλαδή πρακτικά η Ανατολική Αττική, το ξέρουν κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής, δεν έχουν αποχέτευση, είναι με τον αχόρταγο που το λέγανε όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, αυτές είναι οι πολιτικές ευθύνες, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι υπάρχει μια ομοιογένεια, η οποία εκφράζεται σήμερα και στις αλλαγές και τις μεταγραφές που έχουν ξεπεράσει ακόμα και τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Ναι. Να το κρατήσουμε ενότητα, έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, αυτό. Ιδιαίτερα. Λοιπόν, αν δεν θέλεις κάτι άλλο για την πολιτική προστασία, θα πρότεινα να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα που όλοι οι δημοσιογράφοι, ξεκινώντας, το έχουν κάνει ρεπορτάζ. Σκουπίδια, χωματερή, απορρίμματα. Περνάνε, φεύγουν οι περιφερειάρχες ή οι υπερνομάρχες παλιότερα, οι αρμόδιοι στα υπουργεία, ο κόσμος ασφιχτιά, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και κάθε τόσο μεγαλώνει η χωματερή απλώς. Τι γίνεται εδώ τώρα? Άλλο ένα τεράστιο θέμα που είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Ας πω, μου έκανε εντύπωση, δεν το περίμενα, γιατί σας έχω πει, έχει και εμπειρία από περιφερειακά συμβούλια, τις δηλώσεις του κύριου Χαρδαλιά στην πρώτη του εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση, όπου βγήκε, είπε ότι σε 3 χρόνια θα λύσω το ζήτημα των απορριμμάτων. Ναι. Το γνωρίζει, γιατί έχει ψηφίσει την κατάσταση των απορριμμάτων που ζούμε. Δεν είναι άμυρος ευθυνών, ήταν στις παρατάξεις που διαχειρίστηκαν αυτή την κατάσταση και είναι και αυτός πολιτικά ασφαλώς υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση που ζούμε. Ακόμα και διδακτορικό στη μαγεία να είχε, σε 3 χρόνια δεν λύνεται, και ιδιαίτερα με την πολιτική που υπερασπίζει, που στηρίζει και πάει να λύσει, υποτίθεται, το πρόβλημα. Δηλαδή, ένας τέτοιος κρίσιμος τομέας που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία του 40% του πληθυσμού τούτης εδώ της χώρας που κατοικεί στην Αττική, να λυθεί με ιδιωτική επιχειρηματική δράση, δηλαδή οι ιδιωτικές εταιρείες να λύσουν αυτό το τεράστιο θέμα δημόσιας υγείας. Πότε το λύσαν και θα το λύσουν και τώρα? Μα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Να επιμείνω στο ερώτημα του Γιάννη, του Ευσταθίου. Για τη χωματερία της Φυλής έχουν γίνει εκατοντάδες ρεπορτάζ. Ακούγαμε την αντιπαράθεση και την βλέπαμε την κυρία Δούρου και τον κύριο Πατούλη. Τι ακριβώς γίνεται, τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν κιόλας και πληρώνουμε και καταστρεφόμαστε και πώς ακριβώς, σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Τι γίνεται με αυτή επίσης την ιστορία? Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πάρθει μια απόφαση να φτιαχτεί στο ίδιο μέρος μια ακόμα μεγάλη χωματερή. Στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο μέρος. Μάλιστα φτιάχνουν ένα περιβόητο, το ονομάσανε Σινικό Τείχος, γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι 20 μέτρα ύψος επί 1,5 χιλιόμετρο μήκος. Θα χρειαστούν 38.000 τριαξονικά φορτωγά για να μεταφέρουν χώμα. Και τι να κάνουν εκεί? Να φτιάξουν ένα τεράστιο υποστήλωμα για να γεμίσουν το σκουπίδι με κνέο, με σκουπίδι. Αυτή μια είναι περιοχή η λύση, όπου έχουν θαυτεί και ακόμα, όπως λένε οι επιστήμονες, είναι ενεργά 60 εκατομμύρια τόνη αστικών αποβλήτων, αλλά και βιομηχανικών αποβλήτων, και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει θαυτεί εκεί. Λοιπόν, αυτό το έχουν ψηφίσει από κοινού. Το έχουν στηρίξει. Αυτή την επέκταση, όπως λένε, της χωματερής, το έχουν στηρίξει. Και φυσικά οι εταιρείες που τσακώνονται, όπως είπαμε, για τα ρέματα, που τσακώνονται ποιοι θα πάρουν τις δουλειές, τσακώνονται τώρα και ποιος θα πάρει και τις νέες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, ποιος θα πάρει τη διαχείριση των χωματερών και το καινούριο φρούτο που ήρθε με το νέο νόμο της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα πάρει και το εργοστάσιο ή τα εργοστάσια καύσης που ετοιμάζονται να φτιάξουν, για τα οποία έχουμε μιλήσει. Θα τρώνε σκουπίδι, θα καίνε σκουπίδι και θα παράγουν ενέργεια αλλά και καρκίνο για όλη την Αττική. Και
Και το πρώτο πράγμα που θα κάψουν αυτά τα εργοστάσια είναι την ανακύκλωση. Όλο αυτό που λέμε, που τα παιδιά μας στα σχολεία μαθαίνουν για την ανακύκλωση, που λένε το χαρτάκι θα το πετάτε στον άσπρο κάδο, το βιολογικό στον καφέ κάδο, όλα αυτά πηγαίνουν τώρα και θάβονται στη κομματερή. Σου λέει αντί να θάβονται, ας καίγονται. Θα θάβονται, γιατί θα συνεχίζουν να θάβονται, και όσα δεν θάβονται, όσα μπορούμε, θα τα καίμε για να παράγουμε ενέργεια. Τώρα, αν γεμίζουμε τον κόσμο καρκίνο, τα κέρδη όμως θα είναι κέρδη. Δράση η λαϊκή συσπήρωση για τα θέματα αυτά ανέπτυξε, θα αναπτύξει, διότι οι θέσεις υπάρχουν, οι τοποθετήσεις επίσης υπάρχουν, αλλά από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτή είναι η διαφορά μας και με τις άλλες δυνάμεις. Η ουσία των θέσεων και ποιον υπηρετούν αυτές οι θέσεις, και ακριβώς επειδή είναι τέτοια η διαφορά στην ουσία ποιον υπηρετούν, η λαϊκή συσπήρωση αυτό το αποδέχονται όλοι, φίλοι και εχθροί. Είναι η μόνη δύναμη μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει στηρίξει αλλά και έχει και στηριχτεί από τα κινήματα που έχουν σηκωθεί σε μια σειρά περιοχές, όπως είναι σε όλη τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, στις κινητοποιήσεις των κατοίκων, στις διαδηλώσεις των κατοίκων, στη Συντονιστική Επιτροπή των Σωματείων, στις διαδηλώσεις των μαθητών από την Πετρούπολη, τους Αγίους Αναργύρους. Το πρωί ήσασταν στα σχολεία της Πετρούπολης. Βέβαια. Μέχρι τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις που κάνει και συνεχίζει Αγαλατικό χωριό και διεξάγει κινητοποιήσεις και με πάθος και με ένταση η κοινότητα του Βαρνάβα και όλη η περιοχή γύρω από το Γραμματικό. Και έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, αδερφέ, εν έτη 2023 να γεμίζει η Αττική, να γεμίζει χωματερές και να γεμίζει ρηπογόνες τέτοιες δραστηριότητες που υπάρχουν όλα τα αναγκαία μέσα, υπάρχει επιστήμη, υπάρχει τεχνολογία. Εγώ που μπορούν να γίνουν διαφορετικά. Κύριε Πρωτούλη, επειδή κρίνεστε για το πρόγραμμά σας, την πρότασή σας, και μπορεί κάποιοι μας παρακολουθούν τώρα να λένε: ωραία, τα λέει καλά ο Πρωτούλης. Τι προτείνει όμως, τι μπορεί να γίνει, να είναι υλοποιήσιμο, εφικτό? Εμείς το πάμε από την αρχή. Για τα σκουπίδια που λέει. Εμείς το πάμε από την αρχή και λέμε: ποιος θα κάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων? Αυτό που ζούμε, στο κάτω, άσχετα τι γνώμη έχει ο καθένας για την λαϊκή συσπήρωση και την πρότασή της, υπάρχει μια πραγματικότητα, την έχουμε ζήσει. Η λαϊκή συσπήρωση έχει καταθέσει μια πρόταση και λέει: αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να τα διαχειριστεί κανένας άλλος παρά μόνο ένας ενιαίος κρατικός φορέας, διαχείρισης απορριμμάτων και κατασκευής έργων, των στερεών αποβλήτων, ο οποίος δεν θα λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος. Μόνο ένας τέτοιος φορέας μπορεί να διαμορφώσει ένα σύστημα συγκομιδής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης υλικών. Δεν μπορεί να το κάνει καμία ιδιωτική επιχείρηση η οποία δεν πηγαίνει και επενδύει σε μια τέτοια δραστηριότητα για την ψυχή της μάνας της. Επενδύει για να βγάλει κέρδη. Και όταν δεν βρίσκει κέρδη, δεν θα το κάνει. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή με την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση σε ποια χέρια βρίσκεται? Η ανακύκλωση βρίσκεται στα χέρια ιδιωτικών εταιριών, επιχειρηματικών συμφερόντων, μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Γίνεται ανακύκλωση. Με βάση τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου, το 10% αν γίνεται ανακύκλωση, το υπόλοιπο 90% θάβεται. Και μάλιστα λένε το έτος ορόσημο, έχουν βάλει έτος ορόσημο, το 2030 να φτάσουν το 15% της ανακύκλωσης. Μετά από 7 χρόνια. Φιλοξένησα τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, στην εκπομπή μου. 200 εκατομμύρια μας είπε έδωσα για την ανακύκλωση. Ποτέ άλλοτε δεν εθώθησαν τόσα χρήματα, τόσα κονδύλια, ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί η ανακύκλωση. 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είχε αδικό. Εγώ νομίζω είναι λίγα αυτά που είπε. Ναι. Ως προς τα νούμερα. Στα νούμερα είναι λίγα τα 200 εκατομμύρια. Άμα δούμε ότι, για παράδειγμα, ανεβαίνουν πάνω στη κομματερή των Άνω Λιωσίων σήμερα, φιλή, ανεβαίνουν 1.800.000 τόνοι και θάβονται. Ναι. Μπορεί να είναι και περισσότερα αυτά που έχουν δοθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων και οι εταιρείες ανακύκλωσης, οι οποίες πρέπει να ξέρετε, δεν έχουμε και ένα μπουκαλάκι νερό εδώ για να δείξουμε, έχουμε το ποτήρι. Ότι πάνω ακόμα και στο μπουκαλάκι το νερό, το πλαστικό, έχει ένα τέλος που πληρώνουμε όλοι μας, το οποίο είναι για την ανακύκλωση. Αυτό το τέλος όλοι γνωρίζουμε ότι πάει στις εταιρείες ανακύκλωσης που το παίρνουν. Για φανταστείτε πόσα χιλιάδες μπουκαλάκια και άλλα προϊόντα έχουν το τέλος ανακύκλωση πάνω. Πηγαίνει στις εταιρείες, αλλά ανακύκλωση δεν γίνεται. Κάδους ασφαλώς θα δούμε. Αυτές οι εταιρείες τους κάδους τους βάζουν. Και φορτηγά θα δούμε που πηγαίνουν και παίρνουν τους κάδους. Και τέλος ταφής. Αυτό που δεν βλέπουμε που είναι πού πάνε. Πού πηγαίνουν. Πού πάνε όλα αυτά. Πού πάνε. Μια βόλτα πάνω στη χωματερή της φυλής
μπορεί να μας λύσει αυτό το μυστήριο. Αυτοί οι μπλε, κόκκινοι, πράσινοι, κίτρινοι κάδοι που κυκλοφορούν έξω και μάλιστα εταιρείες έχουν βρει το μήνα που θρέφει τους 11 και γεμίζουν και πολύ καλά κάνουν και γεμίζουν, πού πάνε. Πού πάνε αυτά τα σκουπίδια, αυτή τεράστια τόνη σκουπιδιών που πάνε. Πηγαίνουν και θάβονται. Και για τον ΕΣΝΑ θέλω να αναφέρουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει. Βλέπουμε δελτία τύπου, βλέπουμε αντιπαράθεση, απευθείας αναθέσεις, διαγωνισμοί, πολλά εκατομμύρια, όπου ο κόσμος περνάει και πολύ δύσκολα, πρέπει να πούμε. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον ΕΣΝΑ, κύριε Πρωτούλη? Ναι, από ενδιαφέρον είχαμε ρωτήσει τους συντρόφους μας που έχουν εκλεγεί στον ΕΣΝΑ από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Που εκπροσωπούν και μια σειρά δήμους όλης της περιοχής, γιατί ξέρετε είναι ο σύνδεσμος όλης της Αττικής που είναι, εκλέγονται και από τους δήμους και από την περιφέρεια. Πόσες φορές συνεδρίασε αυτό το περίφημο διοικητικό συμβούλιο? Συνεδρίασε 3 φορές όλες διαπεριφοράς. Δεν έχουν βρεθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συνεδριάσουν κάποια στιγμή όλοι μαζί? Φυσικά υπάρχει μια ομάδα που τα χειρίζεται αυτά τα ζητήματα και το λέμε και ομά χωρίς να φοβόμαστε τίποτα, υπογράφουν τα αιτήματα των μεγάλων εταιριών. Αυτή είναι η δουλειά τους. Έρχονται μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται και δραστηριοποιούνται στο σκουπίδι και τα αιτήματά τους γίνονται αποφάσεις. Γιατί αυτοί είναι που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Αυτοί είναι που διαχειρίζονται. Αυτοί έχουν τις εγκαταστάσεις. Αυτοί διαχειρίζονται τα πάντα. Λοιπόν, αυτοί κάνουν κουμάντο. Άρα, επομένως, και αυτά που βγαίνουν για τον ΕΣΝΑ, εμείς πιστεύουμε ότι είναι και αντιπαραθέσεις των εταιριών που εκφράζονται και με ένα τέτοιο τρόπο. Επειδή έχουμε μπει στον πακτολό των χρημάτων στην Αττική και λόγω της περιφέρειας και όχι μόνο βέβαια, υπάρχει χρήμα. Χρήμα για το ελληνικό. Χρήμα για την ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Χρήμα για έργα εδώ. Χρήμα για έργα εκεί. Χρήμα για τη χωματερή. Χρήμα που διαχειρίζονται και οι Δήμοι αλλά και η περιφέρεια συν η κυβέρνηση. Και φτάσαμε και στο πρόσφατο παράδειγμα, όποιος μπορεί να φτάσει μέχρι την παραλία, να μην μπορεί να φτάσει λόγω πρόσβασης και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όμως υπάρχει μια διαμάχη. Υπάρχει μια διαμάχη, πότε θα ξεκινήσουν οι μπουλντόζες, πότε θα πέσει το χρήμα, πότε θα κινηθεί η δουλειά, πότε θα τρέξουν τα μεροκάματα. Πώς τοποθετείται η Λαϊκή Συσπήρωση για αυτά τα θέματα? Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει την πολιτική μας τοποθέτηση και το σύνθημά μας που έχουμε για τις εκλογές, που λέμε μαζί με το λαό της Αττικής στον αγώνα για τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Γιατί είναι διαγυμνού οφθαλμού φανερό ότι εκεί που υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδύσεις, εκεί πράγματι γίνονται έργα. Δηλαδή η κριτική μας δεν είναι ότι δεν γίνονται έργα. Δεν γίνονται έργα, γίνονται έργα που δεν υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Γίνονται έργα που υπηρετούν συγκεκριμένες επενδύσεις. Ασφαλώς και γίνονται έργα. Επιμείνω στο Φαλιρικό Όρμο. Πρέπει να γίνει αυτό το μεγαλύτερο μετροπολιτικό πάρκο της Μεσογείου. Ακούμε για πάνω από 300 εκατομμύρια προϋπολογισμούς. Πρέπει να γίνει η ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου. Ναι, εμείς λέγαμε ότι όλη αυτή η περιοχή έπρεπε να έχει αναπλαστεί. Υπήρχαν τρόποι για να αναπλαστεί και με πιο ήπιες δράσεις και να αποδοθεί για ελεύθερη χρήση στα 4 εκατομμύρια που κατοικούν σε αυτή την τεράστια μεγαλούπολη που ζούμε όλοι. Και όμως όλη αυτή η περιοχή θα διαμορφωθεί σαν μια τουριστική ζώνη, μάλιστα ορισμένες πλευρές υψηλών εισοδημάτων χωρίς καθόλου πρόσβαση των λαϊκών ανθρώπων, για να προχωρήσουν τα επενδυτικά σχέδια μεγαλοξενοδόχων, tour operators και άλλων επενδυτών που θα επενδύσουν στο τουριστικό προϊόν μιας πρωτεύουσας όπως είναι η Αθήνα. Αυτό βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας εξέλιξη. Γι' αυτό και βλέπετε την ίδια στιγμή που υπάρχει μια αγωνία για το τι θα γίνει για το πάρκο, ας το πούμε έτσι, στο Φαλιρικό Όρμο, δεν υπάρχει καμία αγωνία για το τι θα γίνει με τα πάρκα της Αττικής που έχουμε μέσα στον αστικό ιστό και με τον καύσωνα που περάσαμε. Τα κλείσαν αυτά τα πάρκα γιατί ομολογούσαν ότι δεν μπορούν να τα προστατεύσουν. Δεν έχουν φύλακες, δεν έχουν συνεργεία, δεν έχουν καθαριστές, δεν έχουν πυροσβέστες για να τα προστατεύσουν και τα κλείσανε. Προτίμησαν μέσα στον καύσωνα αυτά να τα κλείσουν. Αυτό λέμε ότι εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον για τις επενδύσεις, εκεί πραγματικά θα γίνουν έργα. Εκεί μπορεί να γίνει και αντιπλημμυρικό έργο. Για να μην πλημμυρίσει, για παράδειγμα, η πόλη που θα κάνουν μια πόλη για υψηλά εισοδήματα με διαμερίσματα που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο που αγοράζονται στο ελληνικό. Εκεί μπορεί να γίνει και ένα αντιπλημμυρικό έργο για να επενδυθούν και να απολυθούν. Εκεί μπορούν να γίνουν και άλλο τέτοιου είδους δράσεις.
Το ερώτημα το μεγάλο είναι, από τις παραλίες που υπάρχουν σε όλη αυτή την έκταση, που είναι 5, πόσες έχουν ελεύθερη είσοδο? Έχει μία από τις 5. Μόνο μία. Μόνο μία από τις 5 έχει ελεύθερη είσοδο. Mm-hmm. Σε όλα τα υπόλοιπα μπορείς να πας να διαλέξεις τίποτα βραχάκια, τίποτα απόμερα για να πας να βουτήξεις. Από τις 5 μεγάλες, τα 5 μεγάλα φιλέτα, τις 5 μεγάλες, τα 5 μεγάλα στολίδια που υπάρχει σε αυτή την περιοχή της Αττικής, μόνο η μία έχει ελεύθερη είσοδο. Όλες οι υπόλοιπες είναι το κόμιστρο λίγο αλμυρό, mm-hmm. πιο αλμυρό από το νερό. Ναι. Που θα βουτήξει κάποιος. Συνάδει και με το κίνημα που έγινε για τις παραλίες. Ασφαλώς, γιατί μιλάγαμε και καλά κάναμε για την Πάρο, μιλάγαμε για την Μύκονο, μιλάγαμε για την Άξο και καλά κάναμε και μιλάγαμε για την τεράστιο θέμα. Ασφαλώς. Αλλά είναι δυνατόν να μιλάμε για την Αττική? Mm-hmm. Είναι δυνατόν να μιλάμε? Και μάλιστα να θεωρείται δεδομένο ότι μια οικογένεια πρέπει να δώσει 60 ευρώ για να πάει να κάνει ένα μπάνιο την Κυριακή? Λοιπόν, μας κάνετε πάσα να κάνουμε follow-up. Είπατε για τα έργα. Εγώ θέλω να επιμείνω στα έργα υποδομών. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον αν έχει γίνει αυτό το πολύ σημαντικό έργο στη Μάνδρα. Αφού είχαμε θρηνήσει τους συμπολίτες μας, πάμε τώρα 6 χρόνια μετά να πούμε πως δεν υπάρχει αυτό το έργο καν. Είμαστε στη μελέτη, περιμένουμε την έγκριση της μελέτης. Ναι, ακούστε να δείτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Στη Μάνδρα πράγματι κάποια αντιπλημμυρικά έργα έχουν γίνει. Όμως τι δεν έχει γίνει? Δεν έχει διευθετηθεί το μεγάλο ρέμα, που είναι το ρέμα που δημιούργησε την καταστροφή, το ρέμα Σούρες Αγία Κατερίνη. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είδατε, ήμασταν στην προηγούμενη εκπομπή που συζητάγαμε, ήρθε τώρα το καλοκαίρι, 7 χρόνια μετά την καταστροφή. Δηλαδή, ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Όχι να φτιάχνω εδώ, να μπαλώνω εδώ και να καταστρέφω από δίπλα. Mm-hmm. Και ο καθαρισμός, η διευθέτηση, η αστυνόμευση είναι βασική αρμοδιότητα της περιφέρειας, η οποία όμως θέλει μελέτη, θέλει επιστημονικό σχεδιασμό. Δεν μπορεί να γίνει όπως. Μπάτε σκύλια λέστε και αλιστικά μη δίνετε. Δεν μπορεί δηλαδή να μπει κάποιος και να ξυλώσει, για παράδειγμα, όλα τα δέντρα για να καθαρίσει το ρέμα και να κάνει, αντί για ρέμα, να κάνει ένα φρεάτιο. Αυτό που βλέπουμε σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που φέρνουν τέτοιες μελέτες, όπως στη Ραφίνα, όπως είναι εδώ στις εκβολές του Ηλισσού στην Αττική, που φέρνουν, αντί να φτιάξουν το ρέμα και να το φτιάξουν επιστημονικά, που να μην καταστρέφει αλλά να μπορεί να απορροφά το νερό και να το διευθετεί, mm-hmm. φέρνουν, φτιάχνουν ολόκληρες εγκαταστάσεις από πετρώδες κτίσματα και αντί να κάνουν ρέμα και να το καθαρίσουν, κάνουν ένα ανοιχτό φρέατο. Εδώ όμως δεν έχει γίνει ούτε αυτό. Έχουν κάνει πράγματι ορισμένα αντιπλημμυρικά, τα οποία αντιπλημμυρικά και αυτά υποτάχθηκαν. Εμείς ορισμένα από αυτά δεν τα ψηφίσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ορισμένα υποτάχθηκαν mm-hmm. στα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα που υπάρχουν. Όπως πια. Δηλαδή υπήρχε ένα αντιπλημμυρικό, το οποίο κατεβαίνει προς τη Μάνδρα. Λοιπόν, και ξαφνικά το αντιπλημμυρικό έργο εκεί που κατεβαίνει κάνει ξαφνικά μία στροφή 90 μοιρών και στρίβει. Λες και το νερό θα ακολουθήσει. Γιατί? Για να μην πειραχτεί μια μεγάλη εγκατάσταση που υπάρχει εκεί, μια βιομηχανία, να μην περάσει από κάτω, να μην περάσει από δίπλα, και κάνουμε Μάλιστα. τέτοια μπαλώματα. Δηλαδή, ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση, αποσπασματικότητα, όχι κεντρικός σχεδιασμός, είναι οι πηγές mm-hmm. της καταστροφής που ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε όσο δεν ανατρέπεται ναι. αυτή η κατάσταση. Σε αυτό είναι ένα ερώτημα το εξής. Σε 34 ημέρες, 8 του Οκτώβρη, είναι οι περιφερειακές εκλογές. Δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτά που συζητάμε. Θα συνεχιστεί κάπως έτσι η κατάσταση στο περίπου. Η Λαϊκή Συσπήρωση σε τι έχει να συνεισφέρει την επόμενη μέρα? Δηλαδή, υπάρχει το πρόβλημα με τις παραλίες, με την χωματερή, υπάρχει το πρόβλημα με τα αντιπλημμυρικά. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που μπορούσαμε να συζητήσουμε εδώ επί ώρες, πολιτικής προστασίας και όχι μόνο. Δεν πρόκειται να αλλάξει η κεντρική λογική. Μπορεί κάτι άλλο να γίνει όμως? Ναι, η μόνη δύναμη που ήταν στους αγώνες των κατοίκων, στις διαμαρτυρίες τους, στις φωνές τους, στις διεκδικήσεις τους, υποστηριχτής από κούμπι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν η Λαϊκή Συσπήρωση, ήταν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας σε κάθε γειτονία και σε κάθε κλάδο που βρίσκονταν δίπλα στους εργαζόμενους και στα άλλα λαϊκά στρώματα που αγωνίζονταν για τη ζωή τους. Αυτό το είδαμε και στη Δυτική Αθήνα, στους εργαζόμενους που διεκδικούσαν να αποζημιωθούν αλλά και να φτιαχτούν αντιπλημμυρικά έργα,
Το ζήσαμε και στις κινητοποιήσεις για τα απορρίμματα, στις κινητοποιήσεις για τη μεταφορά των μαθητών, στις κινητοποιήσεις για την Πειραϊκή, για να μην καταστραφεί και φτιαχτούν οι μεγάλες μαρίνες των κρουαζιόπλοιων, στις κινητοποιήσεις που είχαμε για τους δημόσιους ελεύθερους χώρους, στις κινητοποιήσεις που είχαμε και για τη δουλειά, στις κινητοποιήσεις που είχαμε για τους μισθούς, στις κινητοποιήσεις που είχαμε για όλες τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό δεν θα είναι ένα μεγάλο όπλο στα χέρια των εργαζόμενων που χειραφετούνται και βγαίνουν στον αγώνα να είναι περισσότεροι εκλεγμένοι? Και γιατί όχι να μην είναι η έκπληξη αυτών των εκλογών η λαϊκή συσπήρωση και στην περιφέρεια, αλλά και στις δήμους της Αττικής και όλης της χώρας, να είναι περισσότεροι εκλεγμένοι δήμαρχοι με τη λαϊκή συσπήρωση, να είναι πολύ περισσότεροι περιφερειακοί σύμβουλοι. Τώρα ήμασταν 8. Ναι. Με τον εκλογικό νόμο τον καινούριο, από 101 γίνονται 85 περιφερειακοί σύμβουλοι. Ναι. Και μάλιστα τα 3/5 η μερίδα του Λέοντος πηγαίνει στην πρώτη δύναμη, γιατί να μην είναι περισσότεροι οι περιφερειακοί σύμβουλοι ή πολύ περισσότερο και αυτό που λέμε να είναι η έκπληξη των εκλογών η λαϊκή σπήρωση. Δεν θα είναι μια δύναμη που θα επιστρέψει πολλαπλάσια στις αγωνίες, στους καημούς και στη διεκδίκηση των ανθρώπων που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνουν ότι αν οι ίδιοι δεν ενεργοποιηθούν, αν ενεργά δεν πάρουν μέρος στα σωματεία τους, στους συλλόγους τους, στις γειτονιές τους, κανένας δεν πρόκειται να τους γλιτώσει. Αυτό είναι το μεγάλο συμπέρασμα που έχουν βγάλει όλοι που επικοινωνούμε αυτή την περίοδο και με τις περιοδίες μας, αλλά και με τη δράση μας, ακόμα και από αυτές τις τεράστιες καταστροφές που λίγο πριν συζητάγανε. Σου λέγανε, αν δεν ήμασταν εμείς με τα χέρια μας, τους κουβάδες και την αλληλεγγύη μας από γείτονα σε γείτονα, δεν υπήρχε κανένας να μας γλιτώσει. Αυτό μας είπαν στη Χασιά, αυτό μας είπαν στα Βίλια, αυτό μας είπαν στη Μάδρα, αυτό μας είπαν στη Βαρυμπόπη, αυτό μας είπαν στο Λαύριο. Αν δεν ήμασταν εμείς με τους γειτόνους μας, την αλληλεγγύη μας και την δική μας ενεργοποίηση, μας είχαν αφήσει στο έλεος να καούμε. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο συμπέρασμα εμείς θέλουμε να γίνει πράξη και με την ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης, που ήταν η μόνη δύναμη που ήταν μαζί τους. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε ρεκόρ, είναι 151.766 υποψήφοι σε αυτές τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Εγώ να ρωτήσω, υπάρχουν λεφτά στο Ταμείο της Περιφέρειας Αττικής? Ναι, γιατί έχουμε κουβεντιάσει τι ακριβώς έχει γίνει και αν έχει τυναχθεί η μπάνκα στον αέρα, όπως λέμε στη δημοσιογραφία. Ναι. Κύριε Πρωτοκλή, υπάρχουν χρήματα αυτή τη στιγμή? Ναι, για η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να γνωρίζετε ότι διαχειρίζεται κατά κύριο λόγο όχι μόνη της, μην κοροϊδευόμαστε, ναι, μαζί με την κυβέρνηση, μαζί με τα Υπουργεία. Ναι. Από κοινού κάθονται μαζί και τα διαχειρίζονται τα μεγάλα κονδύλια που έρχονται από το ΕΣΠΑ και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι τεράστια τα ποσά αυτά. Δηλαδή ξεπερνούν το 1,5 δις σε όλη τη θητεία. Αυτά τα ποσά είναι που διαχειρίζονται μαζί με την κυβέρνηση, για τα οποία εμείς έχουμε ξανακαταγγείλει ότι δεν γίνεται καμία συζήτηση για αυτά από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ούτε περνάνε και σε έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτά τα ποσά. Δηλαδή αυτά που συζητάγαμε τώρα πριν για τους προϋπολογισμούς, αυτά είναι ένα πολύ μικρότερο μέρος, το οποίο έρχεται και συζητιέται, το οποίο αφορά τα ίδια έσοδα, δηλαδή αυτά που παίρνει η Περιφέρεια Αττικής από τους λεγόμενους αυτοτελείους πόρους, ό,τι δίνουν από εκεί πέρα, και άλλα ίδια έσοδα που παίρνει, για παράδειγμα, από τα τέλη από τα αυτοκίνητα, που παίρνει 33 εκατομμύρια, χαρατσώνει τον κόσμο, και όλα αυτά, αυτά τα χρήματα εννοούμε. Ναι. Δηλαδή από τη φορολογιστία, τη δεύτερη φορολογιστία που υπόκειται ο ελληνικός λαός και οι πολίτες της Αττικής, η δεύτερη φορολογιστία από αυτά συζητάμε τι γίνεται, το οποίο είναι ένα πολύ μικρότερο ποσοστό. Εκεί υπήρχε ένα αποθεματικό πράγματι. Να πούμε την ιστορία του. Ήταν ένα αποθεματικό. Σύντομα, οποίο... μόνο να κάνουμε σύντομα, και ναι, μια ερώτηση για το ψηφοδέλτιο. Για τα ψηφοδέλτια, ήταν ένα αποθεματικό 400 εκατομμυρίων, ναι, το οποίο είχε μείνει στην περιφέρεια Αττικής, γιατί θυμάστε όταν μπήκαμε στην κρίση, σταματήσαν τα μολύβια κάτω που ήρθαν υποτίθεται έλεγχοι και σταματήσαν όλα τα έργα. Και μάλιστα θυμάστε ότι οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις λέγανε ότι ήταν αποθεματικό απραξίας. Αυτό μεταφερόταν χρόνο με το χρόνο στους κωδικούς, μέχρι που ήρθαν κάποια στιγμή και είπανε τα αποθεματικά όλα δεσμεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδας, μην το ξεχνάμε αυτό, για να πληρωθούν οι δόσεις στο Δούνου του, στο Ακέραιο και στην ώρα του, αν θυμάμαι, ο κ. Τσακαλώτος τότε ήταν υπουργός. Θέλω να προλάβει να το κάνει. Αυτό είναι το ιστορικό. Ναι. Επομένως, λεφτά, σήμερα, λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν είναι για μας τα λεφτά. Είναι από εμάς τα λεφτά. Νομίζω ότι ποτέ δεν από εμάς βγαίνουν τα λεφτά, αλλά είναι για αλλού. Μάλιστα.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία τι γίνεται στα ψηφοδέλτια της περιφέρειας Αττικής, γιατί έχουν να κάνουν και με διεργασίες στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, αυτό είναι βέβαιο. Πριν κάνετε το σχολιασμό σας, θέλω να ρωτήσω και το εξής όμως. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για κάθε συνδυασμό η κατάρτιση και η κατάθεση του ψηφοδελτίου. Το κάνατε κι εσείς. Κάτι θέλει να σηματοδοτήσει αυτό, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Εμείς κάναμε μια επιλογή. Είναι η επιλογή που κάνει η Λαϊκή Συσπήρωση, είναι η επιλογή που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις βουλευτικές εκλογές λίγο πριν. Δηλαδή, δεν είμαστε της λογικής των celebrity και των άθυπο celebrity, όπως λένε. Celebrity, άθυπο celebrity. Άθυπο celebrity. Κρατάω τίτλους. Απαρτίζεται το ψηφοδέλτιό μας από αγωνιστές όλων των κλάδων, όλων των κινημάτων. Από ανθρώπους του πολιτισμού, του αθλητισμού, από ανθρώπους της δουλειάς, του μεροκάματου, που έχουν δώσει πολύ σκληρούς αγώνες μέσα στους χώρους δουλειάς για να οργανώσουν τους συναδέλφους τους. Για να κερδίσουν μικρές και μεγαλύτερες νίκες απέναντι σε πανίσχυρους αντιπάλες μονοπόλια. Mm-hmm. Έχει προέδρους εργατικών κέντρων, προέδρους μεγάλων συνδικάτων. Έχει αγωνιστές που βρέθηκαν σε αυτά που συζητάγαμε στον αγώνα στην αλληλεγγύη για να προστατέψουν λαϊκές περιουσίες και τους συνανθρώπους τους. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το κόσμημα που έχουμε εμείς. Θα το δείτε σήμερα στην ιστοσελίδα της Λαϊκής Συσπήρωσης Αττικής. Μπορείτε να την επισκεφτείτε, που θα έχει τα βιογραφικά. Ωραία. Και τις φωτογραφίες, θα τους γνωρίσετε. Είναι συναδελφοί σας, είναι γειτονές σας, είναι φίλοι σας. Θα τους γνωρίσετε. Ωραία. Και θα τους ψηφίσετε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω και τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη. Μας τίμησε σήμερα στην πρεμιέρα εκ νέου, υποψήφιος Περιφέρειας Αττικής, Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μαζί και την τελευταία εκπομπή πριν από τις εκλογές.